Πριν από μερικές εβδομάδες συζητάγαμε εδώ τις μεγάλες αλλαγές που έχουμε δει στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Το ότι το οικοσύστημα που προαναφέρθηκε στο προηγούμενο πάνελ ξεκίνησε από τα Τζέρεμι. Του έτυχε να κρατάς τα κλειδιά εκείνη την εποχή, να είσαι από τους, θα έλεγα, ένας από τους νονούς του ελληνικού startup οικοσύστηματος, πριν ο ίδιος μπει στην πρώτη γραμμή. Οπότε, αν θες και εσύ να μας πεις με λίγα λόγια πώς έχεις δει να αλλάζει αυτός ο χάρτης over the years, μέσα στα χρόνια, και κατά πόσον νιώθεις ότι υπάρχει πρόμηση και δυναμική στο ελληνικό startup οικοσύστημα. Θυμάμαι, ήταν καλή ώρα 2011, νομίζω ότι τέτοια περίοδος, όταν με είχε φωνάξει ο Γιώργος Τζιραλής σε ένα open coffee στο Μουσείο Μπενάκη. Ήταν 1000 άτομα από κάτω. Τότε ήταν πολύ, πολύ έτσι διάσημο το open coffee κτλ. Και είχα βγει σκηνή και είπα ότι θα φτιάξουμε funds. Νομίζω ότι το μισό αμφιθέατρο γέλαγε. Τι χρήματα είχατε τότε στο κουμπαρά γι' αυτό? Καλά, τα χρήματα του όλου του επιχειρησιακού προγράμματος ήταν 1,5 billion που διαχειριζόταν. Για να δημιουργηθούν funds, γιατί μόχλευσε. Τότε επενδύσαμε γύρω στα 55 εκατομμύρια δημόσιο χρήμα και με μόχλευση άλλων περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ φτιάχτηκαν τα 4 πρώτα Jeremy funds της τότε εποχής. Το πιο σημαντικό είναι ότι, και εδώ αξίζει να το αναφέρουμε, είναι ότι όταν προσπαθούσαμε. Γιατί και εγώ προερχόμουν από το τεχνοκρατικό κομμάτι στην πολιτική. Όταν με ρωτήσανε κάποιοι υπουργοί τι είναι αυτό που πάνε να κάνεις εκεί, η αλήθεια είναι τότε δεν το πολύ καταλάβαιναν. Και έχει νόημα αυτό, γιατί σήμερα όλοι μιλάμε για τα funds και για τα startups. Όταν προσπάθησα να εξηγήσω λοιπόν ότι με αυτά τα 80 εκατομμύρια θα χρηματοδοτηθούν κάποιες δεκάδες επιχειρήσεις και όχι κάποιες χιλιάδες, η αλήθεια είχα ακούσει τα εξαμάξεις. Με είχαν πει τρελό, με είχαν πει παλαβό. Μου λέει, τι πας να κάνεις εκεί, δεν βάζουμε ένα κουπόνι να πάμε να δώσουμε κανένα λάπτοπ στα παιδιά, να μοιράσουμε κανένα. Ήταν η εποχή τότε των εύκολων χρηματοδοτήσεων και επιδοτήσεων. Όλοι και να πάρουν, να μοιραστεί. Και κουπονιών. Οπότε ήταν μια δύσκολη περίοδος, δύσκολη γενικότερα για τη χώρα μας, εν μέσω μνημονίων, πολιτικών αναταραχών, αλλαγών κυβερνήσεων, παρετήσεων πρωθυπουργών. Ήταν πολύ δύσκολη τότε περίοδος. Και παρόλα αυτά, μέσα αυτή την τότε περίοδο, καταφέραμε και προχωρήσαμε κατά αρκετά μεταρρυθμιστικό. Άρα νομίζω ότι όχι μόνο έχει πετύχει, έχει διεθνοποιηθεί και το οικοσύστημα, που θα είναι η επόμενη ερώτησή μου στο μάκρο κομμάτι. Κοίταξε, Παύλο, επαναλαμβάνω, όταν το κάναμε 12 χρόνια πριν, το κάναμε με την έννοια να ξεκινήσει, ξέρεις, η ιστορία της καινοτομίας, την innovation, το startup στην Ελλάδα. Νομίζω ότι σήμερα έχει αρχίσει και πατάει πολύ καλά στα πόδια του αυτό το οικοσύστημα. Οφείλω όμως να ομολογήσω, έχοντας τώρα περάσει από την πλευρά του entrepreneur, ότι τα χρηματοδοτικά μέσα δεν λύνουν το πρόβλημα, δεν δημιουργούν οικοσύστημα. Χρειάζονται και άλλα πράγματα για να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα. Δηλαδή, ρυθμιστικό πλαίσιο, εντάξει, ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, από τα stock options μέχρι πιο δύσκολα εργασιακά πράγματα. Άρα, χρειάζεται ένα συνολικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Προφανώς, όλα δεν μπορεί να γίνουν μονομιάς και χρειάζεται χρόνια. Το Ισραήλ του πήρε πάνω από 20 χρόνια για να χτίσει όλο αυτό το οικοσύστημα, το οποίο το κάνει παγκόσμια γνωστό. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Όταν πριν από 10 χρόνια το πρόβλημα της Ελλάδας είναι το brain drain, ότι φεύγανε κόσμος, εδώ πέρα είναι να δούμε πώς θα τους κρατήσουμε τους ανθρώπους, αλλά να τους κρατήσουμε για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Γιατί, επαναλαμβάνω, εδώ πρέπει να σταθεί το κράτος, η κυβέρνηση σε μέτρα και μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να δει πώς μπορεί να στηρίξει πλέον πέρα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Γιατί γίνονται πάρα πολλές κουβέντες για τα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια και το ΤΑΝΕΟ και το Ταμείο Ανάπτυξης. Θα φέρουν και άλλα χρήματα. Προφανώς εκεί είναι αυτά τα χρήματα. Είναι να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Να σας πω ότι εμείς, ας πούμε, στην Prosperity, γιατί γνωρίζω και από τα χρηματοδοτικά εργαλεία λόγω του περάσματος από το Υπουργείο Ανάπτυξης, έκανα και εγώ μια αίτηση στο Αναπτυξιακό Νόμο. Ιούνιο 2021. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ακόμα να έρθει απάντηση. Τι συζητάμε, για μεταρρυθμίσεις, για ψηφιοποίηση του κράτους. Όταν, ας πούμε, μια startup καταθέτει ένα επενδυτικό σχέδιο, εντάξει, που είναι και ένα επενδυτικό σχέδιο που χρηματοδοτεί μόνο το CAPEX, τα πάγια στοιχεία. Γιατί λέει, αν θέλεις να χρηματοδοτήσεις, λέει, τα λειτουργικά κόστη, πας σε άλλο μέτρο. Δεν υπάρχει κάτι να σου. Περιμένεις και 18 μήνες.
Θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να πέσουμε λίγο από πάνω όλοι μας και άνθρωποι που ασχολούμαστε περιφερειακά σε αυτό το κομμάτι και να συζητήσουμε με τους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις για να δούμε τελικά αυτό το οικοσύστημα πώς μπορεί πλέον να αναπτυχθεί και με άλλες παράμετρους. Τώρα εσύ, Αντώνη, με όλο αυτό το μάκρο, με όλη αυτή την πορεία στον ιδιωτικό τομέα, σε κορυφαίες διευθυντικές θέσεις, στους μεγαλύτερους τεχνολογικούς κολοσσούς της χώρας, αποφασίσεις και κάνεις μια startup. Πώς έγινε αυτό? Η αλήθεια είναι έγινε τελείως τυχαία. Πώς συνήθως γίνεται μια... πώς γεννιέται η ιδέα. Όταν έφυγα από την τελευταία μου θέση, η αλήθεια είναι από, τη μεγάλη, έτσι, από το μεγάλο τεχνολογικό όμιλο που δούλευα, έψαχνα να αγοράσω ένα ακίνητο. Και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Μένοντας στα βόρεια προάστια, έψαχνα να αγοράσω κάτι προς τη θάλασσα, τέλος πάντων, και είχα ουσιαστικά απογοητευτεί από την όλη εμπειρία να αγοράσω ένα ακίνητο. Και θεώρησα ότι είναι απίθανο το 2019 προς 20 τότε να δυσκολεύεται κάποιος να αγοράσει ένα ακίνητο στη χώρα μας. Εντάξει. Και το έβαλα και στο μυαλό μου πώς έρχονται οι ξένοι και θέλουν να αγοράσουν ένα ακίνητο στη χώρα. Αν για μας είναι δύσκολο, λέω ένας ξένος πώς αγοράζει ένα ακίνητο στη χώρα μας. Οπότε εκεί άρχισα και μπήκα στον έναν πάρα πολύ όμορφο κόσμο, τον χώρο του PropTech. Και προσπαθώντας να αγοράσω ένα ακίνητο, λέω: δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν σήμερα η μέρα κάποιος να θέλει να αγοράσει και να μην έχει την κατάλληλη εμπειρία. Γιατί σήμερα η εμπειρία στο real estate τεχνολογίας είναι η εξής απλή: αναζήτηση ενός ακινήτου. Στα listing sites. Τίποτα άλλο. Μετά παίρνεις το τηλέφωνο, βρίσκεις έναν άνθρωπο επαγγελματία με city, ραντεβού στον δρόμο, συμβάζει υπογράφεις πάνω στο καπό του αυτοκινήτου την εντολή ανάθεσης να πάρει την προμήθειά του, σε πάει στο ακίνητο. Το ακίνητο πολλές φορές δεν έχει καμία σχέση με την φωτογραφία που έχει στείλει, με τα data που υπάρχει στην αγγελία. Ή ως παθόν δεν πουλιέται. Είναι γι' αυτό. Και αν τυχόν σε ενδιαφέρει να το αγοράσει, ξεκινάει ο κολκοθάς να βρει τα εγγραφά του, να τα μαζέψει, να στα στείλει με κάποιο τρόπο, να βρει κανένα δικηγόρο, φίλο σου, να πάει στο Γκώστα, να πήγαινε κανένα νομικό έλεγχο, να πάει στο υποθετικό φυλάκιο, να έχει κάτι φακέλου απίθανου. Δεν ξέρετε την ιστορία, μην είμαι ακριβώς. Νομίζω ότι όλα έχουν νομίζω ότι ακόμα και αυτό να μην δούμε στην αγροπολισία, ακόμα και η ενοικίαση ενός ακινήτου στην Ελλάδα είναι ένας σχεδόν εφιάλτης. Οπότε έτσι μπήκα στον χώρο του PropTech, έτσι άρχισε και. Άρα βίωσε το πρόβλημα και κατευθείαν έκανε identify τις λύσεις. Ποιο ήταν το sequence, ήσουν μόνος, ποια ήταν η αλληλουχία των events που δημιουργούν την πρόσπερτη. Έζησα μόνος με το πρόβλημα. Έψαξα λύσεις και έψαχνα να δω τι γίνεται στον χώρο του real estate and technology. Άρα, με απλές αναζητήσεις, έψαχνα να δω πώς η τεχνολογία έρχεται και κάνει disrupt το χώρο του real estate. Οπότε εκεί βρέθηκα μπροστά σε διάφορες πολύ ενδιαφέρουσες προσπάθειες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, κυρίως, και μετά κάποιες πλατφόρμες σε Λονδίνο και κάποιες αρχικές πλατφόρμες στη Γερμανία. Πήρα διάφορες ιδέες από τις διάφορες πλατφόρμες και άρχισα και έφτιαχνα ουσιαστικά συνθέτα το τι θα μπορούσε να γίνει και για τη χώρα μας αλλά και για άλλες χώρες. Επομένως, άρχισα και έφτιαχνα σε μια κόλλα χαρτί ουσιαστικά την ιδέα της Prosperity. Σήμερα, μέσα από την πλατφόρμα της Prosperity, όχι μόνο μπορεί να βρει κάποιος πιστοποιημένα ακίνητα, αλλά μπορεί να τρέξει όλες τις διαδικασίες μέχρι και την τελική αγορά του ακινήτου πιο εύκολα. Τι εννοούμε αυτό? Το να πάει να δει ένα ακίνητο, το να κάνει προσφορά για ένα ακίνητο, το να ζητήσει χρηματοδότηση για ένα ακίνητο. Σε ένα μήνα από σήμερα θα βγάλουμε στον αέρα το πρώτο κομμάτι του ψηφιακού δανείου στη χώρα μας. Άρα, εμείς έχουμε υπογράψει και με τις 4 τράπεζες ήδη. Άρα, οποιοσδήποτε θέλει να αγοράσει ακίνητο, είτε του Prosperity είτε οποιοδήποτε ακίνητο στη χώρα, μπορεί να αιτείται μέσα από την πλατφόρμα ουσιαστικά την έγκριση του δανείου σε μία από τις 4 τράπεζες, αλλά και σε περισσότερες από τις 4 τράπεζες. Άρα, καλύπτουμε τη χρηματοδότηση, καλύπτουμε το νομικό και τεχνικό έλεγχο του ακινήτου. Εντάξει, γιατί έχουμε πιστοποιημένους, ουσιαστικά ένα πιστοποιημένο δίκτυο δικηγόρων και μηχανικών σε όλη τη χώρα και φτάνουμε μέχρι αυτό που λένε στην Αμερική το title guarantee, δηλαδή την εγγυημένη μεταγραφή του ακινήτου σε υποθετικό φυλάκιο. Και μάλιστα τώρα θα ανακοινώσουμε ότι αυτό θα καλύπτεται και από μια ασφάλεια που θα λέγεται cash back guarantee. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν εμείς δεν καταφέρουμε να σου μεταγράψουμε το ακινήτο στο υποθετικό φυλάκιο, τα χρήματά σου θα είναι διασφαλισμένα. Τώρα, στο δεύτερο το κομμάτι, που είναι το πιο θεσμικό κομμάτι, η τεχνολογία που έπρεπε να αναπτύξουμε για εμάς, για να τρέχουμε όλες αυτές τις διαδικασίες, νομικούς ελέγχους, τεχνικούς ελέγχους, χρηματοδοτήσεις, εκτιμήσεις ακινήτων με data, όλα αυτά τα κομμάτια μπήκαν σε ένα σύστημα, σε μια τεχνολογία. Οπότε αυτή την τεχνολογία πλέον την έχουμε προϊοντικοποιήσει, έχουμε φτιάξει ουσιαστικά μια SaaS πλατφόρμα, την οποία δίνουμε πλέον σε παγκόσμιους θεσμικούς παίχτες που αγοράζουν χαρτοφυλάκια τέτοια, όχι μόνο στην Ελλάδα προφανώς, αλλά και στο εξωτερικό. Σήμερα παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο
όλα τα δεδομένα της αγοράς ακινήτων, τι σημαίνει αυτό, πρακτικά, παρακολουθούμε καθημερινά πόσα ακίνητα είναι διαθέσιμα, ανά περιοχή, ανά γειτονιά, πόσα ακίνητα πολλούνται. Ξέρουμε όλα τα χαρακτηριστικά των ακινήτων. Σημαίνει αυτό ότι ουσιαστικά μαζεύουμε τέτοιο μεγάλο όγκο δεδομένων που μας επιτρέπει αυτά τα δεδομένα να τα παρέχουμε στους πελάτες μας. Δεν έχουμε βγάλει ακόμα κάτι δημόσια. Είμαστε στη σκέψη να βγάλουμε κάτι δημόσια για το κομμάτι των δεδομένων και τον τρόπο που θα το βγάλουμε. Αλλά σε όσους έχουμε σήμερα ως πελάτες μας, έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ένα report για όλα τα δεδομένα της περιοχής ή του τύπου του ακινήτου που τον ενδιαφέρει. Ουσιαστικά αυτό το αποκαλούμε εμείς marketability report. Δηλαδή, αν μπει στην πλατφόρμα της Prosper και θέλει να αγοράσει ένα διαμέρισμα σε μια περιοχή, εντάξει, ουσιαστικά σου αναφέρουμε τι συμβαίνει σήμερα σε αυτή την περιοχή. Πόσα ακίνητα πωλούνται, πόσα έχουν πουληθεί, ποια είναι η μέση τιμή των ακινήτων, πώς μετεβλήθηκε η τιμή τα τελευταία 3-6 τρίμηνα. Οπότε έχεις ένα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένο προκειμένου να κρίνεις αν η επιλογή που πας να κάνεις είναι μια σοφή επιλογή. Γιατί τελικά αυτό βοηθάει τα δεδομένα. Βοηθάει αν μπορείς να κάνεις μια πιο σοφή επιλογή. Παρόλο που για πολλούς από εμάς φαίνεται ότι αυξάνονται οι τιμές και έχουν ξεφύγει οι τιμές, αυτό που ακούω πολύ κόσμο, να γνωρίζουμε το εξής. Όλοι κρίνουμε τις τιμές βάσει των τιμών που βλέπουμε στα listing sites. Οι τιμές που βλέπουμε στα sites αγγελιών δεν είναι οι τιμές που γίνονται οι μεταβάσεις. Άρα, αν παρακολουθείτε τις τιμές στα sites αγγελιών, δεν σημαίνει ότι αντίστοιχα η αγορά αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό. Γιατί αυτή είναι ένας φαύλος κύκλος. Αυτή η παραφιλολογία του αυξάνονται οι τιμές οδηγεί τους ιδιοκτήτες να θέλουν περισσότερα χρήματα, μεγαλύτερη απόδοση. Οπότε αυξάνονται τις τιμές, οι μεσίτες αυξάνουν τις τιμές και είναι ένας φαύλος κύκλος. Οι πραγματικές πράξεις, επειδή τελικά πολλά ακίνητα μένουν απόλυτα για πολύ καιρό, μπορεί να γίνουν και στο 15, 20, 25% χαμηλότερα από τη ζητούμενη τιμή. Άρα, εγώ αυτό που λέω γενικότερα είναι και στους φίλους και γνωστούς. Ναι, έχει ένα νόημα να βλέπεις τη ζητούμενη τιμή, αλλά αν πραγματικά σε ενδιαφέρει ένα ακίνητο, οφείλεις να πας, να διαπραγματευτείς. Πολλοί ιδιοκτήτες διαπραγματεύονται σήμερα ημέρα και να μπορείς να διεκδικήσεις μια καλύτερη τιμή.